προέψασε για τις εκλογές στις οποίες συμμετέχετε, τι θέλετε να προσφέρετε στην περιφέρεια και για ποιο λόγο επιλέξατε τον Παναγιώτη Νίκα να ενταχθείτε στον συνδυασμό του? Επέλεξα τον κύριο Νίκα διότι θεωρώ πως έχει ένα έργο να μου δείξει. Θεωρείται η Καλαμάτα, όπου τελεί δήμαρχος τα τελευταία 13 χρόνια, μία πόλη παράδειγμα που το πήρα από το μηδέν και το φτάσε σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό, είναι γνωστό σε όλους. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σε αυτό το συνδυασμό. Υπάρχουν εξαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σύμβουλοι, υποψήφοι, περιφερειακοί σύμβουλοι. Είναι ένας και ένας όλοι τους αξιόλογοι. Είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην κοινωνία και είναι πάρα πολλά τα έργα τα οποία έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά παράπονα και εγώ ως επιχειρηματίας από τη δική μου τη θέση όσον αφορά την αρχή που αυτή τη στιγμή διοικεί. Είμαστε σε σχέση με τους υπόλοιπους, ακόμα και με τους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου είμαστε πάρα πολύ πίσω. Οπότε αυτό με σηκώνει από την καρέκλα μου και από τον καναπέ μου να δραστηριοποιηθώ και να μπορέσω να προσφέρω. Η προσφορά ως στην πολιτική, έπρεπε η προσφορά να συνάδει με τους πολιτικούς. Οπότε αυτές είναι και οι βλέψεις μου. Σαν επιχειρηματίας, τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξει ριζικά στην επιχειρηματικότητα, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα και το πιο σημαντικό που σας απασχολεί σαν επιχειρηματίας? Η Ελλάδα, ο πρώτος πόρος της Ελλάδας θεωρώ ότι είναι ο τουρισμός. Οπότε έχοντας πληθώρα τουρισμού, θεωρώ ότι όλοι μας μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί ο τουρισμός φέρνει χρήμα, ο τουρισμός μπορεί να ανεβάσει τον πύχη και εμείς να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να μπορούμε, έχοντας κόσμο και έχοντας δουλειά, να ανεβάσουμε το επίπεδο στα μαγαζιά μας, να κάνουμε τις ανακαινήσεις μας, να έχουμε πιο ωραία πράγματα, να έχουμε πιο ωραίο σέρβις ως προς τον πελάτη, γιατί μην έχοντας κόσμο, σημαίνει ότι δεν μπορείς και να βάλεις ένα λιθαράκι στο μαγαζί σου, στην επιχείρησή σου, στο οτιδήποτε. Θεωρώ ότι η προσέλκυση κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε άπειρα κάλλη στην Κορινθία και γενικότερα στην Πελοπόννησο να εκθέσουμε. Έχουμε έναν ισθμό που είναι μοναδικό θέαμα ανά τον κόσμο. Είναι δεύτερος προορισμός σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι κάποια πράγματα ότι στην προηγούμενη αρχή, από ό,τι μαθαίνω κι εγώ, διότι δεν θέλω να το παίξω ηδήμονας ούτε πολιτικός, από ξαφνικά, ως νέα που είμαι σε αυτό το βήμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με την πολιτική. Εγώ έρχομαι να βάλω το λιθαράκι μου ως μια νέα επιχειρηματίας, ως ένας άνθρωπος που προσφέρω στην κοινωνία και φυσικά άφθαρτος.